Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί και σήμερα για το επόμενο δίωρο με πάρα πολλά θέματα. Θέλω να δω λίγο την κυρία Μαριτίνα Ζαφυριάδου, την πολιτική συντάκτρια από την εφημερίδα Real News, στις 9 το πρωί, σήμερα Πέμπτη, διότι είναι σήμερα, είναι 12 και 9 πρώτα λεπτά. Κυρία Ζαφυριάδου, καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο. Να μας πείτε τα θέματα που υπάρχουν αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, καταρχάς, αυτό που θα επικρατήσει όπως σε όλες τις τελευταίες συσκέψεις τις δύο τελευταίες μέρες στο Μέγαρο Μαξίμου θα είναι η υποδοχή και το πώς θα περάσουμε τις επόμενες δύο μέρες με τον Φρανσουά Ολάντ εδώ, ο οποίος θα συνοδεύεται από μια σειρά υπουργών και κυρίως μια σειρά επιχειρηματιών. Σας έχω μια, φίλες και φίλοι, καταπληκτική φωτογραφία μόλις ολοκληρώσει η κυρία Ζαφυριάδου. Ναι. Όμως θα μπουν επιτάπητος πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Με ποια έννοια? Θα προσπαθήσει ο Πρωθυπουργός να δώσει τον οδικό χάρτη του επόμενου διαστήματος. Αυτός έχει δύο πολύ σοβαρά αγκάθια για άλλους δύο πολύ σοβαρά θέματα, εν πάση περιπτώσει. Το ένα είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ναι. Εφόσον όλα πάνε καλά και έχουμε μια αξιολόγηση η οποία θα μας επιτρέψει να ανοίξει αυτό το θέμα. Και το άλλο θέμα είναι το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό για το οποίο μίλησε και σήμερα συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ πια ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα στα οποία θέλει να κάνει πολιτική. Δηλαδή θέλει να δώσει το στίγμα του, θέλει να φτιάξει ένα πολιτικό το οποίο θα είναι τηρουμένων τέλος πάνω των αναλογιών, δίκαιο και εν πάση περιπτώσει θα δίνει βάρος στις ευάλωτες ομάδες. Τώρα από εκεί και πέρα θα έχουμε και ένα συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου, έτσι το λένε. Θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που ξέρει ότι θα βρει μπροστά του στις επόμενες ψηφοφορίες. Αυτό είναι ο συντονισμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας γυρίσω, φίλες και φίλοι, 40 χρόνια πίσω ακριβώς. Θα πάμε στο 1975 και θα δούμε μια ιστορική φωτογραφία με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή και με τον πρόεδρο τότε της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον Ζισκάρ Ντεστέν. Είναι το 1975 αυτή η φωτογραφία. Μας είχε επισκεφτεί ο τότε πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας, είχε έρθει στην Ελλάδα, καλεσμένος από τον κύριο Καραμαλή, από την ελληνική κυβέρνηση. 40 χρόνια πίσω. Βλέπετε μια πολύ πολύ όμορφη φωτογραφία εκείνης εποχής, ασπρόμαυρη, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ζισκάρ Ντεστέν. Να σας πω ότι θα είναι στο δρόμο αύριο κοντά στις 2.500 αστυνομικούς, φίλες και φίλοι, επιποδός, 2.500 αστυνομικοί για την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, αύριο και μεθαύριο, διότι θα μείνει η Μαριτίνη και μέχρι και την Παρασκευή. Για την οποία επίσκεψη έχουμε και Plan B, έτσι. Τι εννοείς? Στο μόνο θέμα που έχουμε Plan B σε αυτή τη χώρα είναι αν τυχόν βρέχει, πώς θα κάνουμε όλες τις. Έχουν γίνει ασκήσεις για βροχή. Βέβαια. Και ο καιρός χαλάει από ό,τι ξέρω. Γι' αυτό, έχουμε έτοιμο. Έχουν γίνει και τέτοιες ασκήσεις. Τώρα, να σας πω για την ατζέντα, φίλες και φίλοι, του Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα. Η ατζέντα της επίσκεψης σχετίζεται με την αναβάθμιση των ελληνογαλλικών σχέσεων σε πολλούς τομείς. Η αναβάθμιση αυτή που διαμορφώνει μια στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες θα επικυρωθεί με την υπογραφή μιας ελληνογαλλικής διακήρυξης από τον Φρανσουά Ολάντ και τον Αλέξη Τσίπρα. Το κείμενο της διακήρυξης είναι υποδιαμόρφωση. Βασικοί τομείς στους οποίους επιδιώκεται η επέκταση της ελληνογαλλικής συνεργασίας είναι η παροχή τεχνογνωσίας προς την Ελλάδα στους τομείς της δημόσιας διοίκησης και της φορολογίας και των μεταρρυθμίσεων. Μπορούμε να δούμε τη σχετική φωτογραφία που ετοίμασε ο κύριος Κουτσικώνας. Η ενίσχυση του διμερούς εξωτερικού εμπορίου. Η επενδυτική συνεργασία σε τομείς όπως οι νέες τεχνολογίες, η ψηφιακή οικονομία, οι υποδομές, ο τουρισμός, η γεωργία, η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και άλλα. Η συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, η προώθηση της κάθε μίας από τις δύο γλώσσες στο εκπαιδευτικό σύστημα της άλλης χώρας, καθώς και η εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία. Τέλος, ειδική αναφορά αναμένεται να υπάρξει στο προσφυγικό ζήτημα, στο πλαίσιο της ενιαίας πολιτικής που διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντική η επίσκεψη και θέλω να σας πω από τώρα, φίλες και φίλοι, αύριο να μην χάσετε την Κόντρα News. Είναι μια σημαντική η αυριανή έκδοση. Θα ήθελα να δούμε με δύο εξώφυλλα. Ένα εξώφυλλο στην πρώτη σελίδα και ένα εξώφυλλο στην τελευταία σελίδα. Είναι ανοιχτή επιστολή από τον Γιώργο Κουρί στον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον Φρανσουά Ολάντ, το οποίο έρχεται στην Ελλάδα. Βλέπετε και στα γαλλικά και στα ελληνικά. Είναι η επιστολή του Γιώργου Κουρί. Θα έλεγα ότι είναι ένα συλλεκτικό φύλλο και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το κείμενο του κυρίου Κουρί, αλλά κυρίως έχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα η επιστολή του εκδότη, του γνωστού εκδότη της Κόντρα News, και νομίζω ότι το αυριανό φύλλο
θα είναι ανάρπαστο. Βλέπετε μία ολόκληρη σελίδα στα ελληνικά και μία ολόκληρη σελίδα στα γαλλικά. Καλώς ήρθες, πρόεδρε Ολάντ, βοήθησέ μας, γράφει ο Γιώργος Κουρής, να γλιτώσουμε από τη Γερμανία. Καλώς ήρθες, πρόεδρε Ολάντ, στη χώρα που γέννησε τον πολιτισμό και τη δημοκρατία. Αλέξη, δώσ' του τα όλα, ό,τι ζητήσει, ακόμα και τζάμπα, για να ξεκινήσει η ανάπτυξη. Και γιατί όσο πιο βαθιά μπαίνει η Γαλλία, τόσο πιο ισχυρή γίνεται η Ελλάδα, αφού η Γερμανία μας έπνιξε και πάει να μας εξοντώσει. Είναι ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον άρθρο, μια πολύ ενδιαφέρουσα ανοιχτή επιστολή, την έχω διαβάσει όλοι. Να αγοράσετε την εφημερίδα το πρωί, να τη διαβάσετε και εσείς. Παρουσιάζω τους καλεσμένους μας απόψε. Είναι και η κυρία Μερόπη Τζούφη, είναι γιατρός, παιδίατρος. Είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων. Πολύ χαίρομαι. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Η κυρία Άννα Καραμαλή, δημοσιογράφος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλώς ήρθατε, κυρία Καραμαλή. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Ο κύριος Χαράλαμπος Κυραϊλίδης είναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών. Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων. Έχουμε πολλά να πούμε. Σήμερα υπήρξαν δύο αστοχίες από δύο ανθρώπους τους οποίους τους εκτιμώ ιδιαίτερα. Από τον Υπουργό Παιδείας το σημερινό, τον κύριο Νίκο Φίλη, και από τον βουλευτή, τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, τον οποίο συμπτωματικά, τον οποίο επίσης εκτιμώ πολύ. Τον είχα χθες το βράδυ στην εκπομπή και είχαμε κάνει μια πολύ πολύ όμορφη συζήτηση. Γίναν δύο αστοχίες. Προσπάθησα να εντοπίσω τον κύριο Φίλη να έχω μαζί του. Ξέρω ότι το πρόγραμμά του είναι πάρα πολύ βαρύ αυτή την περίοδο. Τουλάχιστον να έχω μια σύνδεσή του μαζί τηλεφωνικά, γιατί πιστεύω ότι και αυτός θα έχει προβληματιστεί. Ξέρετε, κάνουμε λάθη όλοι όσοι μιλάμε πολύ καθημερινά δημοσίως, κάνουμε δηλώσεις, κάνουν δηλώσεις οι πολιτικοί κτλ. Γίνονται λάθη. Είναι λογικό και απολύτως ανθρώπινο. Ποιος εξάλλου είναι αλάθητος. Στη θέση του κυρίου Φίλη, εγώ θα έβγαινα δημοσίως και θα, επειδή τον θεωρώ και φίλο μου, και θα ζητούσα συγγνώμη. Θα ζητούσα συγγνώμη γιατί είναι μία δήλωση άστοχη και είναι μία δήλωση που δεν ταιριάζει ούτε στο ύφος ούτε στην παιδεία του κυρίου Φίλη. Νομίζω ότι του φύγε, όπως πολλές φορές, εγώ έχω ζητήσει χιλιάδες φορές συγγνώμη, μου φεύγουν κάθε βράδυ μου φεύγουν πράγματα και όταν το αντιλαμβάνομαι ότι κάνω λάθος βγαίνω και το ζητώ συγγνώμη από εσάς. Νομίζω ότι θα έπρεπε και ο κύριος Φίλης να ζητήσει συγγνώμη και ο κύριος Σεβαστάκης να ζητήσει συγγνώμη. Ο κύριος Φίλης είπε αυτό, το έχετε ακούσει πολλές φορές σήμερα, για τις 5 αεροδεκάρες, δήλωση κακή. Και ο κύριος Σεβαστάκης είπε ότι ο ΦΠΑ στα ιδιωτικά δεν αφορά τους ψηφοφόρους μας, τους ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης δήλωση πολύ κακή. Και θα έπρεπε, επειδή είναι νέοι άνθρωποι και οι δύο, πολιτικοποιημένοι, αριστεροί, αριστερά σημαίνει, τουλάχιστον στη συνείδηση των περισσότερων στην Ελλάδα, η αριστερά σημαίνει ένα υψηλό δίκτυο ηθικής ότι έχει. Άρα λοιπόν, όταν λέμε τέτοιες χαζομαρούλες, βγαίνουμε και ζητάμε συγγνώμη. Και έχω μάθει από το ρεπορτάζ μου το απόγευμα ότι υπάρχει, θα σας έλεγα, και μια στεναχώρια στο Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Συμπτωματικά έλεγα χθες για τους επιπόλαιους υπουργούς που βγαίνουν καθημερινά, κάνουν δηλώσεις και μιλάνε για πράγματα τα οποία αφορούν στη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, χωρίς να έχουν αποφασιστεί. Μιλάνε για τις συντάξεις και τα λοιπά, για τα μέτρα που έρχονται και τα λοιπά. Πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν αποφασιστεί. Και ο κύριος Τσίπρας διαφωνεί με αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνουν διάφοροι υπουργοί του και τους βάζει χέρι εδώ και 2-3 24 ώρα, και θα τους τα πει και αύριο, θα τους τα ψάλει. Και είναι και πολύ, θα έλεγα, στενάχωρο το κλίμα και για τον κύριο Φίλη και για τον κύριο Σεβαστάκη, αλλά και για κανένα δυο ακόμα υπουργούς. Κοντά μας λοιπόν ο κύριος Κυραϊλίδης, η κυρία Μανταλένα Παπαδοπούλου, πρόεδρος της Νεολαίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλώς ήρθατε, πολύ χαίρομαι που είστε εδώ. Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Μακρύς, πρόεδρος ΣΕΛΠΕ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδας. Καλώς ήρθατε, κύριε Μακρύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μαριτίνα Ζαφυριάδου που είδατε, πολιτική συντάκτρια της εφημερίδας Real News, και ο αγαπητός μου συνάδελφος, ο κύριος Σπύρος Γκουτζάνης, πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Αγαπητέ Καλησπέρα. Σπύρο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με το θέμα του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, τις παρενέργειες που έχει αυτό το θέμα. Είναι πρώτο θέμα στην επικαιρότητα και θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Κυραϊλίδη, να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο σας για τις δηλώσεις και του κυρίου Φίλη και του κυρίου Σεβαστάκη, πώς τις ερμηνεύετε, πώς σας φανήκαν αυτές οι δηλώσεις, και μετά να μπούμε και στην ουσία του θέματος. Σε πρώτη φάση, δυσκολεύομαι πολύ να φανταστώ ότι σε μια δημοκρατική χώρα το 2015 ο Υπουργός Παιδείας, ο αρμόδιος για τα θέματα της εκπαίδευσης και της παιδείας, χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις και, συγχωρέστε μου τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω,
δεν είναι ο Υπουργός Οικονομικών. Δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Δεν είναι ο Υπουργός Εκπαίδευσης. Θα έπρεπε αυτό το θέμα να το αφήσει στον καθήλυνα αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Τσακαλώτο, να το πάρει πάνω του και να χρησιμοποιήσει τα μέσα που μπορεί ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση, οι πενταροδεκάρες που είπε ο κύριος Φίλης, θα με συγχωρέσει, μάλλον κρίνει εξιδίοντα λότρια. Αν γι' αυτόν είναι πενταροδεκάρες τα 1.000-1.500 ευρώ και τα έχει στο σπίτι του πεταμένα δεξιά και αριστερά να παίζουν τα παιδιά του, για τις υπόλοιπες μέσες οικογένειες δεν είναι καθόλου πενταροδεκάρες. Τώρα για τη δήλωση του κυρίου Σεβαστάκη, εγώ τον συμπαθώ πολύ και δυσκολεύομαι να εκφράσω αρνητική άποψη για τον κύριο Σεβαστάκη, αλλά παρόλα αυτά αυτό που είπε είναι τραγικό. Είναι τραγικό για την δημοκρατία μας το 2015. Ναι, δηλαδή η κυβέρνηση φροντίζει τα παιδιά που την ψήφισαν και καταδικάζει όλους όσους δεν την ψήφισαν. Αυτό από μόνο του είναι τραγικό, δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε παρατέρα. Παρ' όλα αυτά, σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μια κακή εντύπωση. Να ολοκληρώσω μόνο αυτό. Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ίσως και να κάνει παρέτηση. Για το σύνολο των χρημάτων. Ναι. Εννοεί το ΦΠΑ είναι πενταροδεκάρες. Εγώ για το ΦΠΑ μίλησα. Το ΦΠΑ δεν είναι 1.500 ευρώ το μήνα για να παίζουν τα παιδιά μας. Δεν σας είπα το μήνα. Συνολικά εννοείται. Ας το διευκρινίσουμε. Για τη σεζόν, τη σχολική χρονιά μάλλον. Πενταροδεκάρες στη δική μου οικογένεια τουλάχιστον είναι τα δίλεπτα και τα πεντάλεπτα. Δεν είναι τα χιλιάδες. Δεν διαφωνούμε. Εγώ διευκρινίζω τι είπε ο Φίλης. Είπε για το ΦΠΑ. Είναι... Ναι, εννοούσε το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ δεν είναι 1.500 τουλάχιστον. Εκτός εννοούμε το χρόνο. Πάντως ευρωπαϊκή χώρα. Δεν είναι πενταροδεκάρες. Γιατί είναι 340,75 το 1 ευρώ. Η πενταροδεκάρα είναι 36 δραχμές. Τώρα, κύριε Μακρύ, ξέρετε τι είναι 1.500 ευρώ σήμερα. Είναι τεράστιο ποσό. 1.500 ευρώ σήμερα. Τεράστιο ποσό. Λοιπόν, είναι τρεις μισθοί χαμηλόμισθων. 1.500 ευρώ πώς βγαίνει, επιτείνως. Είναι περίπου το ποσοστό που έχουν υπολογίσει από το ΦΠΑ. Ετησίως. 5-6.000 είναι ο μέσος όρος των διδάκτρων. Το βγάζουν ακριβώς. Από αυτό πόσο είναι το συνολική δαπάνη. Στα σχολεία. Όχι μόνο παιδιωτικά. Είναι από τα ιδιωτικά σχολεία. Είναι ότι τουλάχιστον η οικογένεια, ένα παιδί, κάθε παιδί διδάσκεται μια ξένη γλώσσα. Αν μη τι άλλο, τα παιδιά του Λυκείου πηγαίνουν σε φροντιστήριο για τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Έχουμε τις σχολές χορού, τις σχολές θεάτρου, τις σχολές κινηματογράφου, τα οδεία, όλα αυτά. Τα πληρώνω όλα αυτά. Θέλετε να σας πω και τις συμφωνίες κάνουμε από πίσω. Εγώ πάντως δεν κάνω καμία. Τι εννοείτε, κύριε Κουτζάνη, δεν το κατάλαβα. Νομίζετε ότι θα τα πληρώσουμε αυτά. Γιατί το λέτε? Θα βγάλει το κράτος μεγάλα έσοδα τα προϋπολογισμένα. Θα αρχίσει η φοροδιαφυγή, δηλαδή το. Ας μας τα πει αυτά. Όλα. Θέλω να μπούμε. Όλο το πλαίσιο όμως. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Κυραϊλίδης δεν απαντάει με πολύ κομψό τρόπο στις δηλώσεις που γίνανε και του κυρίου Φίλη και του κυρίου Σεβαστάκη. Με βάση αυτές τις δηλώσεις έχει γίνει χαμός από το πρωί. Σας παρακολουθώ και τις δημόσιες εμφανίσεις που κάνετε στα ραδιόφωνα κτλ. Τώρα, για πείτε μας κάτι. Σας άκουσα να λέτε ότι ακόμα δεν υπάρχει μόνο ένα δελτίο τύπου και δεν μπορούμε να συζητούμε με βάση το δελτίο τύπου που αναφέρει το 13%. Εσείς έχετε μείνει ακόμα στο 23%. Καταλαβαίνω καλά? Πολύ καλά καταλαβαίνετε, αλλά ναι. Για εξηγήστε το λίγο. Να το ξαναπούμε. Ναι. Στη δημοκρατία, στα οργανωμένα κράτη, η κυβέρνηση έχει την εκτελεστική εξουσία, οι βουλευτές την νομοθετική, ψηφίζουν τους νόμους και αυτοί ισχύουν. Και με βάση αυτούς τους ψηφισμένους νόμους λειτουργεί το κράτος. Δεν ξέρω κανένα κράτος στο οποίο οι δημόσιοι υπάλληλοι εφαρμόζουν δελτία τύπου. Δηλαδή, εμένα, αν με καλέσει ο έφορος αύριο, θα με εξετάσει αν καταβάλω ΦΠΑ με βάση τον τελευταίο νόμο, με αναδρομική ισχύ από 20 εβδόμου. Δεν θα μου πει, έλα, εντάξει, είπε και κάτι ένας υπουργός, βγάλαν και ένα δελτίο τύπου. Ναι, αυτό γιατί το τονίζετε? Φοβόσαστε δηλαδή ότι θα παραμείνει στο 23% ο ΦΠΑ, αυτό λέτε? Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί το τονίζετε? Αφού βγήκανε και είπαν, θα είναι 13, 6 και 0. Το 0 σε ποιον? Νομίζω είναι στα νηπιαγωγεία και τα λοιπά. Στους παιδικούς σταθμούς. Α, ναι, αυτή είναι μεγάλη επιτυχία. Μα δεν ήταν ποτέ σε κάτι περισσότερο για να το κερδίσουμε. Όχι, σας λέω τι είπανε για τις τρεις κατηγορίες. Ναι, αλλά αυτό δεν είχε παρουσιαστεί, κύριε Κελαϊδή, ότι πράγματι εξαιρούνταν τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί. Δεν ήταν σίγουρο. Παρότι ήταν μέσα και αυτό είχε υπογραφεί ήδη από τον Αύγουστο, ότι εξαιρούνται και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Από τη μεταπολίτευση και μετά των παιδιών τα οποία πηγαίνουν εκεί. Έκτη ευρωπαϊκή οδηγία. Αν θέλετε σας λέω και συγκεκριμένα το άρθρο, η εκπαίδευση, και μάλιστα το διευκρινίζει, η τυπική εκπαίδευση, που σήμερα την υποβάθμισε ο κύριος Φίλης, απαλλάσσεται κάθε επιβολής φόρου προς τη θέμενης αξίας. Ναι. Τώρα,
Το 23% παραμένει. Και γιατί παραμένει, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί δεν έχει γίνει, λέει, ακόμα νόμος. Αυτό. Όχι, δεν έχουν συμφωνήσει. Δεν μπορεί να νομοθετήσει αν δεν πάρει τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άπαξ και μπεις στην υψηλότερη κλίμακα για πρώτη φορά σε καθεστώς ΦΠΑ, δεν αρκεί μόνο η θέληση της κυβέρνησης για να κατέβει. Πάντως δεν έχει υποδείξει, ξέρετε, ο δανειστής στην ελληνική κυβέρνηση να πάει το ΦΠΑ στο 13, στο 23 ή στο 6. Αυτό είναι μια σκέψη και απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Ο κύριος Μοσχοβησή. Εξάλλου, όπως γνωρίζουμε, το μάθαμε. Εγώ το μάθα χθες, από εσάς κιόλας το έμαθα. Ότι δεν ισχύει σε κανένα κράτος της Ευρώπης και μάλιστα είπατε του κόσμου, παρά μόνο σε μια χώρα. Στον Μπαγκλαντές. Στον Μπαγκλαντές, ότι δεν ισχύει πουθενά ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Πουθενά αλλού. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Μοσχοβησή με την επιστολή που έστειλε δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν το ζήτησε η Κομισιόν αυτό το μέτρο. Ήταν η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης. Βέβαια, εμείς δεν περιμέναμε τον κύριο Μοσχοβησή να το επαληθεύσει, γιατί αν διαβάζαμε το νόμο που έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή, δεν ήταν στα προαπαιτούμενα, ήταν στον εφαρμοστικό νόμο, άρα ήταν σε αυτά που ήθελε να εφαρμόσει η ίδια η κυβέρνηση. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Εμείς ήδη από 31 Αυγούστου, και το δήλωσε και στην επιστολή του ο κύριος Μοσχοβησή, έχουμε προσφύγει και έχουμε κάνει καταγγελία στην Κομισιόν. Θεωρούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης δεν είναι σύνομη με την 6η Ευρωπαϊκή Οδηγία και είναι εντελώς παράνομη. Ο κ. Μοσχοβησή, επειδή έχουμε και εμείς θεσμικά και όχι κρυφά επαφές με τους θεσμούς, με την Τρόικα, όπως θέλετε να την πούμε, μας έχει ενημερώσει ότι πλέον το θέμα αυτό είναι στο γραφείο που βρίσκεται στον ψηλότερο όροφο του κτιρίου της Κομισιόν. Τώρα, εσείς προσφύγατε στην Κομισιόν και ζητάτε μη εφαρμογή. Όχι, ζητάμε την κατάργηση. Την κατάργηση. Την κατάργηση του ΦΠΑ. Όπως, να σας πω τώρα κάτι. Βέβαια, το 13 με το 23 έχει μία απόσταση. Mm-hmm. Επειδή η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Την κρίση τη ζείτε, είστε και επιχειρηματίας, έχετε σχολείο εσείς, αν επιτρέπετε. Έχετε σχολείο. Είστε επιχειρηματίας, λοιπόν, γνωρίζετε ότι η κρίση έχει βαρέσει όλους τους κλάδους. Και τους γονείς των μαθητών μας. Μήπως το 13% και το 6% είναι μια πρόταση η οποία, εν πάση περιπτώσει, αν και οι δύο πλευρές, δηλαδή και εσείς, αλλά και οι γονείς, μοιράσουν το ΦΠΑ, μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή και να προχωρήσει χωρίς προβλήματα και απρόσκοπτα η σχολική χρονιά, διότι περίπου είμαστε και στο μέσο της σχολικής χρονιάς. Καταλαβαίνετε τώρα τι αναστάτωση θα γίνει, κυρίως για τους μαθητές που είναι στην ιδιωτική εκπαίδευση. Το ζητούμενο είναι να το καταλάβω εγώ ή η κυβέρνηση. Όχι, εγώ εγώ απ' έξω είμαι, έχω μεγάλο γιο, δεν έχει τελειώσει με τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Δεν σας λέω για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν παιδιά και πέρα από το οικονομικό ζήτημα, το οποίο πράγματι είναι ένα μεγάλο ζήτημα, υπάρχει και η αγωνία για την εκπαίδευση. Προφανώς. Έτσι, για τη μόρφωση των παιδιών. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αν εσείς προσφύγετε στην Κομισιόν, δεν ξέρω αν θα προσφύγετε σε ένδυκα μέσα και εντός της χώρας. Την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Αυτό σημαίνει αναστάτωση. Επίσης, σημαίνει λουκέτα. Αντιλαμβάνομαι ότι θα γίνουν κάποια κλεισίματα ιδιωτικών σχολείων. Επίσης, ακούω για ένα αριθμό, εσείς θα μας τα πείτε αυτά, για 20.000 μαθητές οι οποίοι θα βρεθούν εκτός της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Θα υπάρξουν απολύσεις από εσάς σε ένα αριθμό περίπου 5.000 υπαλλήλων. Αυτό είναι μια κακή εξέλιξη γύρω από το χώρο. Για την οποία όμως έχουμε ενημερώσει από πολύ νωρίς την κυβέρνηση. Τα λέγαμε αυτά τα πράγματα, τα λέγαμε και κατηδίαν σε όποιες συναντήσεις καταφέραμε τελικά να κάνουμε. Γιατί ξέρετε, μας θεωρούν και λίγο ταξικούς εχθρούς. Και αυτό δεν είναι ωραίο. Ποιος σας θεωρεί ταξικούς εχθρούς? Η κυβέρνηση. Το ξέρετε ότι 9 μήνες δεν είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. 9 μήνες το Υπουργείο Παιδείας έχει τις πόρτες του κλειστές για μας. Δεν μας έχει δεχτεί ποτέ. Και επειδή θύμωσα κάποια στιγμή, έδωσα εντολή στη γραμματεία του συνδέσμου κάθε Παρασκευή να στέλνει έτοιμα συνάντηση στον Υπουργό Παιδείας και δεν έλαβα απάντηση ποτέ. Μετρήστε τις Παρασκευές. Στείλατε και στο σημερινό Υπουργό, στον κύριο Φίλη. Και σήμερα το πρωί. Μάλιστα. Ποτέ. Τώρα, ούτε ο κύριος Κουράκης, ούτε ο κύριος Μπαλτάκης. Σε πρακτικό επίπεδο. Ναι. Εσείς, σαν επαγγελματίες, είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε ένα μέρος από το ΦΠΑ και να γίνει μια συζήτηση με τους γονείς των παιδιών που φοιτούν στα ιδιωτικά σχολεία, να αναλάβουν και οι γονείς ένα άλλο μέρος? Ή σε αυτό είστε κάθετοι ανυποχώρητοι, δεν το συζητάτε? Το ξεκαθαρίσαμε από την αρχή. Ο τζίρος των ιδιωτικών σχολείων, το 80% του τζίρου των ιδιωτικών σχολείων, καλύπτει μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές. Περισσεύει ένα 20% μόνο στο τζίρο. Σε αυτό τώρα εμείς πρέπει να χωρέσουμε το 23%. Το 23% είναι μεγαλύτερο από το 20%. Αν εξαιρέσουμε τώρα τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές, πρέπει να καλύψουμε
πετρέλαια θέρμανσης, πετρέλαια κίνησης. Ξέρετε, το κάθε σχολείο έχει 20-30 σχολικά και αυτά δεν είναι νερό, είναι κάθε μέρα στους δρόμους. Έχουν έξοδα, έχουν ασφάλειες, έχουν καμιά φορά και ζημιές. Δεν έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν μπορούμε να απορροφήσουμε ούτε 1%. Και το έχουμε πει σε όλους. Για μας είναι κέρδος ότι οι γονείς το έχουν καταλάβει των ιδιωτικών σχολείων. Και ξέρετε, δεν είναι, τα ιδιωτικά σχολεία δεν είναι ευκαιριακές επιχειρήσεις. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι κρίσιμο. Στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν υποχωρήσει στην απόφαση αυτή, πώς βλέπετε εσείς τώρα, σαν υπεύθυνος Έλληνας που είστε, και μάλιστα είστε άνθρωπος στον χώρο της παιδείας, πώς βλέπετε να εξελίσσεται από εδώ και πέρα αυτή η ιστορία? Αν πει η κυβέρνηση, εγώ έχω ανάγκη, έχω πάρει αυτή την πολιτική απόφαση, θα ισχύει στο ΦΠΑ 13,6%. Για να εισπράξει τι, έχουμε αποδείξει, όχι μόνο εμείς που είμαστε οι κακοί ιδιοκτήτες, οι πλούσιοι, που τέλος πάντων, βγήκε χθες ή προχθές το ΚΑΝΕΠΙΕΣΕΕ οι εργαζόμενοι των ιδιωτικών σχολείων και απέδειξαν με δική τους μελέτη ότι τα χρήματα που αποδεδειγμένα θα εισπράξει από αυτό το μέτρο δεν είναι ούτε 5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πάμε να κάνουμε, να σας εξηγήσω τι ζημιά θα κάνει πρώτα απ' όλα. Εντάξει, θα αποχωρήσουν βιαίως από τα ιδιωτικά σχολεία 20.000 μαθητές. Επειδή η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, πρέπει την επόμενη μέρα να φοιτήσουν στο δημόσιο σχολείο. Πόσο κοστίζει ένας μαθητής στο δημόσιο? 6.000 ευρώ. Αν κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς, θα δείτε τι ζημιά θα πάθει. Αν φύγουν 20.000 μαθητές, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν και τόσοι πολλοί εργαζόμενοι στα ιδιωτικά σχολεία. Και δεν είναι μόνο στις 5.000 απολύσεις που λέμε εμείς, δεν είναι μόνο εκπαιδευτικοί. Είναι οδηγοί, συνοδοί, καθαρίστριες, γραμματείς που τώρα εργάζονται. Θα κλείσουν και σχολεία? Έχει κλείσει ήδη ένα. Ναι. Θα κλείσουν και άλλα. Και αν θέλετε, όταν λέτε θα κλείσουν άλλα, τι αριθμό έχετε? Τα μικρομεσαία σχολεία θα κλείσουν γιατί δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην καταβολή του ΦΠΑ. Να τα πούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Ποιος είναι υπόχρεος να καταβάλει το ΦΠΑ? Εγώ. Αλλά ποιος είναι υπόχρεος έναντι? Ο γονιός πρέπει να έρθει να μου το δώσει. Αν δεν έρθει ο γονιός να μου το δώσει, εγώ πότε θα βρω να το δώσω στην εφορία? Το πρόστιμο που θα επιβάλλει η εφορία θα είναι στον γονιό ή στο σχολείο? Στο σχολείο. Κυρία Τζούφη, θέλετε να πείτε κάτι στον κύριο Κυραηλίδη? Εσείς πώς το σκέφτεστε? Είστε μητέρα? Να κάνω μια διευκρίνηση. Πρέπει να ρωτήσω μια διευκρίνηση, Εμίλια. Είπε προηγουμένως ότι το κάθε παιδί στοιχίζει στο δημόσιο 6.000 ευρώ. Το χρόνο. 500 ευρώ το μήνα. 500 εκατομμύρια το χρόνο, ναι. Είπατε κάθε παιδί κοστίζει στο δημόσιο 6.000 ευρώ. Χωρίς να έχουν καταφέρει ποτέ στο δημόσιο. 500 ευρώ το μήνα. Στο δημόσιο. Okay. Πρώτη φορά τα ακούτε? Είναι δημοσιευμένες μελέτες από διαφόρους. Η τελευταία μελέτη είναι του ΕΒΕΑ. Δεν την έχει αμφισβητήσει κανείς. Δηλαδή όσο στοιχίζει και στο ιδιωτικό. Ακριβότερα. Στο δικό μου το σχολείο τα δίδακτρα είναι 5.200. Εντάξει, διευκρίνηση ζήτησα. Και εγώ έχω και ένα μικρό κέρδος. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Τζούφη? Να ολοκληρώσω μόνο κάτι. Συγχωρέστε μου. Είπε ο κύριος Φίλης έτσι με περίσσιο θράσος, εμείς είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους μαθητές που θα φύγουν από τα ιδιωτικά σχολεία και θα γυρίσουν στα δημόσια. Πριν έρθω στην εκπομπή σας, με πήραν οι φίλοι. Είμαι 20 χρόνια στην εκπαίδευση, 25. Με πήραν οι φίλοι ηλικιάρχες από δημόσια σχολεία και με παρακάλεσαν λοιπόν να πω το εξής. Και θα κοιτάω την κάμερα τώρα για να το πω. Και να το μεταφέρει και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Ξέρετε, τα δημόσια σχολεία ανά τρίμηνο παίρνουν μια επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για τα λειτουργικά τους έξοδα. Έχει να δοθεί από πέρυσι από το Μάιο. Πιάσαν τα κρύα. Πετρέλαιο, πώς θα βάλουν στα δημόσια σχολεία? Πώς περιμένει ο κύριος Φίλης, ενώ δεν έχουν πληρωθεί ακόμη τα λειτουργικά έξοδα των δημοσίων σχολείων, να δεχθεί άλλες 20.000 μαθητές? Και πού θα βρει εκπαιδευτικούς? Δηλαδή, ρέει το χρήμα αυτόν ως αυτό το Υπουργείο? Κύριε Κυραηλίδη, δεν υπάρχουν χιλιάδες και ένα εκπαιδευτικών μετά από 1,5 μήνα που έχουν ανοίξει τα σχολεία. Αυτό είναι. Λοιπόν, και είναι κυβέρνηση τώρα, 9 μήνες. Πάμε στην κυρία Τζούφη, να ακούσουμε την κυρία Τζούφη. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση να υλοποιήσουμε πολύ σκληρά μέτρα. Διορθώστε λίγο το πλάνο, παρακαλώ, γιατί χτυπάει το κεφάλι. Ναι. Να υλοποιήσουμε πολύ σκληρά μέτρα μετά από έναν πολύ επώδυνο συμβιβασμό που ήταν αποτέλεσμα μιας σκληρής μάχης που μας οδηγεί προκειμένου να αποφύγουμε, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε, μια καταστροφική χρεοκοπία, να αναγκαστούμε να υλοποιήσουμε σε μια σειρά από πράγματα πολύ σκληρά μέτρα τα οποία έχουν επιπτώσει στον κόσμο. Και πράγματι, αν υπήρχε η δυνατότητα, θα επιθυμούσαμε όλοι να μην εφαρμόσουμε αυτόν τον ΦΠΑ, ο οποίος είναι πραγματικά άδικος φόρος και το ξέρουμε, και ιδιαίτερα στην παιδεία,
Το θέμα είναι όμως ότι ποια ήταν εκείνα τα πεδία που μας δινόταν η δυνατότητα να τον εφαρμόσουμε για να μαζευτούν αυτά τα εκατομμύρια που ήταν απολύτως απαραίτητα και τα οποία μας είχαν επιβληθεί. Να πω έναν άλλο ΦΠΑ, ο οποίος επίσης είναι άδικος και ο οποίος βγήκε στην δημοσιότητα, είναι αυτόν που είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν οι γέροντες οι οποίοι βρίσκονται στα γυροκομεία. Αυτός δεν είναι άδικος φόρος. Και μάλιστα με τη μείωση των συντάξεών τους, πραγματικά κινδυνεύουν πλέον να μην μπορούν να παραμείνουν στα γυροκομεία. Άρα πραγματικά το τοπίο είναι ναρκοθετημένο και άρα προσπαθεί κανείς να βρει εκείνα τα μέτρα τα οποία με έναν κλιματικωτό τρόπο θα έχουν την μικρότερη δυνατή επίπτωση στα διάφορα εισοδήματα των ανθρώπων. Και αυτό προσπάθησε να γίνει και με τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Εκεί που πραγματικά είχαμε προβλήματα, δηλαδή που το δημόσιο δεν μπορεί να ανταποκριθεί, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα νηπιαγωγεία, διότι δεν υπάρχουν θέσεις, είναι μηδενικός ο ΦΠΑ. Πάμε τώρα στα φροντιστήρια των ξένων γλωσσών, στα ΙΕΚ, εκεί που πηγαίνουν η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών, διότι είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί. Αυτές οι οικογένειες δεν έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν με άλλο τρόπο τα παιδιά τους. Προσπαθούμε λοιπόν εκεί να κατεβάσουμε σημαντικά τον φόρο σε αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες, να το πω και αλλιώς, όταν ψηφιζόταν αυτά τα μέτρα, υπήρχε μεγάλη προσπάθεια από τους φροντιστές, ιδιαίτερα των ξένων γλωσσών, να πούνε ότι αν πρόκειται να βάλετε κάτι, βάλτε το τουλάχιστον στο χαμηλότερο συντελεστή. Το θέμα των ιδιωτικών σχολείων πραγματικά προβληματίζει, αλλά και εκεί έγινε προσπάθεια από τον ανώτερο να κατέβουν σε έναν παρακάτω συντελεστή και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια διαδικασία να το ολοκληρώσω. Θα γίνω αγενής. Εντάξει, να το τελειώσω. Δεν μας πήγατε στο 23 και τώρα μας κάνετε χάρη που μας κατεβάζετε. Λέω, δεν κάνω χάρη. Εξηγώ ότι κάτω από δύσκολες συνθήκες είναι αυτό που μπορεί να κάνει στις συγκεκριμένες συνθήκες η κυβέρνηση. Διότι όλα τα άλλα είναι εξίσου σκληρά και επώδυνα. Τώρα η απειλή των απολύσεων, όπως ξέρετε, όταν προσπαθεί κανείς να υλοποιήσει σε οποιοδήποτε πεδίο, έτσι, η απειλή αυτή είναι. Το ίδιο δεν ισχύει και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου υπάρχει η απειλή των απολύσεων, ας πούμε, του προσωπικού, αν ληφθούν κάποια μέτρα. Άρα λοιπόν, αυτό πρέπει κανείς, ας πούμε, να το δει με περίσκεψη και με σοφροσύνη. Τώρα, το αν υπάρχουν ελλείψεις στα δημόσια σχολεία, οφείλει πραγματικά η πολιτεία να λύσει αυτό το θέμα. Και κυρία Καραμαλή, να σας πω ότι πάντοτε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς είχαμε πολλά προβλήματα. Φέτος πιθανώς με το θέμα των αναπληρωτών αυτά να ήταν πολύ περισσότερα, αλλά έχουν φύγει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αναπληρωτών. Είχαμε θέμα με το ΕΣΠΑ που δεν μπορούσε πραγματικά να καλύψει, ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές όπως είναι η Αττική ή στα νησιά. Δόθηκε λύση και σε αυτό, ακόμη και στα ζητήματα της ειδικής αγωγής, για τα οποία υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευαισθησία. Εγώ είμαι και παιδονευρολόγος και έχω υπηρετήσει αυτό το χώρο. Όλες τις χρονιές είχαμε θέματα. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Παιδείας να υποστηρίξει το δημόσιο σχολείο, διότι αυτό οφείλει και πρέπει να κάνει και από εκεί και πέρα να εποπτεύει. Αυτός είναι ο ρόλος του και την ιδιωτική εκπαίδευση. Μάλιστα. Τώρα στο σημείο αυτό και θα δώσω τον λόγο αμέσως στην κυρία Καραμαλή. Κύριε Καλογερνέ, σας παρακαλώ πολύ, για δείξτε τη δήλωση του κυρίου Φίλη, για να τον ακούσουμε λίγο, να θυμηθούμε ακριβώς τι είπε. Συμφωνώ απολύτως να συζητήσουμε για το δημόσιο σχολείο, έτσι, που αφορά εκατομμύρια πολίτες και παιδιά στη χώρα μας, και όχι μόνο για την ιδιωτική εκπαίδευση που αφορά κάποιες δεκάδες χιλιάδες συμπολιτών. Δεν μπορεί να κάνετε αυτό το ταξικό διαχωρισμό όμως μόνιμα με το αριστερό επιλογή και το δεξιό πρόσημο, κύριε Υπουργέ. Συνέχεια σε αυτή τη βάση θα συζητάμε. Δεν έκανα κανένα ταξικό διαχωρισμό. Εντάξει. Δεν πιστεύω ότι όσοι πάνε στα ιδιωτικά σχολεία είναι όλοι ζάμπλουτοι και κρίση. Εύποροι. Είναι εύποροι βεβαίως. Αλλά η υποχρέωση της πολιτείας είναι να διασφαλίσει το δικαίωμα της μόρφωσης σε όλα τα παιδιά, που σημαίνει να ανορθώσει, να αναβαθμίσει το δημόσιο σχολείο. Εκεί θα χρηθούμε. Εκεί. Και όχι στις 5-10 του 5 ή του 13%. Βάλτε μια. Ακούστε κάτι. Το πολιτικό κόστος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι, σε σχέση με το κοινό του, από την δυσαρέσκεια των γονέων των παιδιών των ιδιωτικών σχολείων. Δεν θα είναι από εκεί. Επομένως δεν είχε κανένα λόγο να το πάρει πίσω. Μάλιστα, ακούσαμε και τη δήλωση του κυρίου Σεβαστάκη. Κυρία Καραμαλή, έχετε το λόγο. Ναι, δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Θα προσπαθήσω. Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις. Άκουσα την κυρία Τζούφη αλλά και τον κύριο Κυραηλίδη. Έχω λοιπόν να πω ότι είπε η συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ ότι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευση. Ναι.
Μας ήρθε ένα μνημόνιο από το πουθενά, ενώ ήμασταν έτοιμοι συνέχεια να περάσουμε. Της Νέας Δημοκρατίας. Μισό λεπτό. Εγώ δεν διάκοψα κανένα. Παρακαλώ, συνεχίστε. Όταν ολοκληρώσω τη σκέψη μου, μπορείτε όχι, να. Όχι, απλώς θέλω να είμαστε εντός της ζώνης της πραγματικότητας. Όχι, μας ήρθε βεβαίως, το πουθενά ένα μνημόνιο. Βεβαίως, βεβαίως, είναι βεβαίως, συνέχεια των μνημονίων του κυρίου Σαμαρά. Θα θυμίσω λοιπόν τι είχε πει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ. Αν θυμάστε. Πριν δεν σας διέκοψα. Αν θέλετε, μπορώ να σας διακόπτω. Το ξέρω και εγώ πολύ καλά αυτό το παιχνίδι, γιατί είμαι δημοσιογράφος. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας ότι θα ασκήσει το μνημόνιο με ένα νόμο, με ένα άρθρο, μεσημέρι Παρασκευή. Μισό λεπτό. Τοποθετήθηκε πρόσφατα. Είπε επίσης ότι θα καταργήσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μάθετε να σέβετε τον συνομιλητή σας. Αυτή είναι η αριστερά. Αυτό πρεσβεύει η αριστερά. Εγώ δεν σας διέκοψα καθόλου. Όλο το διάλογο μεταξύ σας και μόνο όταν μου έδωσε ο κύριος Λιάτσος το λόγο μίλησα. Εγώ δεν σας διέκοψα καθόλου. Είπατε λοιπόν θα επαναφέρετε τη 13η σύνταξη, θα αυξήσετε τον κατώτατο μισθό, δεν θα πληρώνουμε πλέον ένφια. Αυτά είπατε, ξύπατε. Έχετε φλωμό στο ελληνικό λαό με ψέματα. Όμως εδώ, στο ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, μιλάμε για ένα έγκλημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μιλάμε για ένα φόρο που θα πλήξει τα μεσαία στρώματα, τη μεσαία τάξη που ήδη έχει υποφέρει και έχει σηκώσει τόσο βάρος τα τελευταία χρόνια. Και για ένας φόρος που δεν είναι απέτηση, όπως είπε ο κύριος Κερελίδης, των δανειστών και όπως απάντησε ο κύριος Μοσκοβισή. Ακούσαμε τώρα τις δηλώσεις του κυρίου Φίλη. Είχαμε τον κύριο Μπαλτά που χλέβαζε την αριστεία, που απαξίωσε τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, που επανέφερε τους αιώνιους φοιτητές, οι σπουδαίες μεταρρυθμίσεις του κυρίου Μπαλτά, και τώρα έχουμε τον κύριο Φίλη να μας κουνάει το δάχτυλο και να μας μιλάει για πενταροδεκάρες. Αν για αυτό είναι πενταροδεκάρες και για τον κύριο Τσίπρα που πηγαίνει τα παιδιά του στο ιδιωτικό σχολείο, κανένα πρόβλημα. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών, μεταξύ αυτών και εμού, πριν γίνω βουλευτής, όταν ήμουν υπάλληλος στην ΕΡΤ, στερούσα από τον εαυτό μου βασικά πράγματα για να στείλω το παιδί μου σε ιδιωτικό σχολείο. Το γιατί το έστελνα σε ιδιωτικό σχολείο είναι μια άλλη συζήτηση που, αν θέλετε, μπορούμε να την κάνουμε. Δεν είναι μόνο η μόρφωση και η παιδεία. Είναι όταν ένας γονιός δουλεύει πολλές ώρες και θέλει το παιδί του να φεύγει και να γυρίζει στο σχολείο με ασφάλεια. Είναι και αυτός ένας λόγος. Ένας άλλος λόγος είναι όταν υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία που γίνονται σωστή δουλειά, να αποφεύγεις να κάνεις φροντιστήριο, να αποφεύγεις να κάνεις ξένη γλώσσα, να τα κάνει το παιδί σου όλα εκεί μέσα. Άρα γλιτώνεις από τα έξω, από τα φροντιστήρια. Μάλιστα. Για συγκεκριμένους λόγους λοιπόν, κάθε γονιός επιλέγει όταν μπορεί, στερώντας από τον εαυτό του, όπως σας είπα, βασικά αγαθά, να δώσει στο παιδί του ό,τι καλύτερο μπορεί. Ό,τι σε αυτόν δεν μπορούσαν οι γονείς του ενδεχομένως να δώσουν. Όπως σε μένα οι γονείς μου δεν μπορούσαν. Είπατε ότι είναι αλάθητοι. Αλάθητοι δεν είμαστε. Αλάθητοι δεν είμαστε σε καμία περίπτωση, γιατί όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Ωστόσο όμως, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πολύ προσεκτικός επίσης πρέπει να είναι και ο κύριος Σεβαστάκης, τον οποίο εκτιμώ και σέβομαι, γιατί είναι ένας πολύ σοβαρός κύριος. Όμως δεν περίμενα ποτέ από ένα βουλευτή της αριστεράς να μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε έναν ελληνικό λαό που τον έχουν φλωμώσει στο ψέμα και στο δούλεμα. Και δεν είναι μόνο ο ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, δεν είναι μόνο που έχουν πετσοκόψει από το Σεπτέμβριο ήδη τις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Όπως πολύ σωστά και προς τιμήν της συνάδελφος είπε για το ΦΠΑ 23% στα γυροκομεία. Ξέρετε ποιοι πάνε στα γυροκομεία? Πάνε αυτοί που αισθάνονται μόνοι τους, που είναι μόνοι τους στη ζωή, ή εκείνοι τους οποίους τα παιδιά τους δεν τους στέλνουν και αναγκάζονται να πάνε. Και ποια είναι η κοινωνική ευαισθησία, ποια είναι η ευαισθησία της αριστεράς? Αρχικά τους τη βάζουν στις ουρές, στα ATM, τόσο τους αγαπούν και τους σέβονται τους ηλικιωμένους. Στη συνέχεια τους κόβουν κύριες και επικουρικές, και τώρα με τη σφαγή του ασφαλιστικού που θα έρθει θα έχουμε περαιτέρω μείωση των συντάξεων, και έχουμε τώρα και το γυροκομείο. Δεν αφήνουν δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν από τη ζωή αυτή με αξιοπρέπεια. Ποια είναι η ευαισθησία της αριστεράς λοιπόν, της δεύτερης φοράς αριστερά? Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καραμαλή. Να ακούσουμε και ένα σχόλιο από την κυρία Μανταλένα Παπαδοπούλου, την πρόεδρο της Νεολαίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Θα ήθελα πραγματικά έτσι με πολύ προσοχή να σας ακούσω πώς σας φανήκαν καταρχήν οι δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πρώτο σχόλιο. Αν σας ξένησαν, αν είναι στο κλίμα της φυσιολογικότητας αυτές οι δηλώσεις, ή αν είναι δηλώσεις απαράδεκτες που μπορεί ο καθένας μας να τις πει. Απλώς καλό είναι, κύριε Φίλη, αν με ακούτε, και ξέρω ότι τη βλέπετε την εκπομπή όπως και εσείς, κύριε Σεβαστάκη,
θα μπορούσατε και τώρα να βγείτε στο τηλέφωνο και να το προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε το θέμα. Και να σας πω κάτι, κύριε Λιάτσο, ζητώ συγγνώμη και ζητώ συγγνώμη, παρακαλώ, κύριε Παδοπούλου. Υπήρχε και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο πράγμα? Ο ΦΠΑ, στην ιδιωτική εκπαίδευση. Υπήρχε στο πρόγραμμά τους. Δηλαδή, ούτε εκεί δεν μπορούν να ζητήσουν ένα συγγνώμη για αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν, όσον αφορά, ξεκινώντας από τις δηλώσεις και του κυρίου Φίλη και του κυρίου Σεβαστάκη, προφανώς και δεν στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία μόνο οι εύποροι, όχι απλά οι πλούσιοι, ούτε καν οι εύποροι. Και μιλώ από προσωπική εμπειρία. Πήγα σε ιδιωτικό σχολείο και στερήθηκα πάρα πολλά πράγματα και εγώ και η οικογένειά μου για να πάω εκεί. Από την άλλη μεριά, καλό θα ήταν να ακούσουν τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος στο Υπουργικό Συμβούλιο κάλεσε τους υπουργούς και τους είπε τώρα δουλειά, δεν βγαίνουμε στις τηλεοράσεις κτλ. Είναι ίσως προτιμότερο να κάτσει να ακούσει, να δεχθεί τα ραντεβού που κάθε ένας από εμάς ζητά, προκειμένου να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, να δούμε πώς μπορούμε κάποια πράγματα να διορθώσουμε ή να αλλάξουμε ή, εν πάση περιπτώσει, να περάσουν με ένα πιο ομαλό τρόπο. Είναι προτιμότερο, λοιπόν, να σεβαστούν αυτό που του ζήτησε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Όσον αφορά το σχόλιο του κυρίου Σεβαστάκη, ενδεχομένως και αυτός, όπως και άλλοι, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές δεν προέρχεται από την αριστερά. Ψήφισε με έναν διαφορετικό τρόπο και όχι ιδεολογικά. Είναι επέσχυτη βεβαίως μία τοποθέτηση η οποία δεν καλύπτει το σύνολο του ελληνικού λαού και ειδικά όταν είσαι κυβερνητικός. Δεν είναι προεκλογική περίοδος. Θα πρέπει ως κυβέρνηση να η κυβέρνηση μάλλον μιας χώρας να εκπροσωπεί το σύνολο του ελληνικού λαού, είτε είναι ιδεολογικά στη δεξιά, είτε αν ήθελε να πει κάτι άλλο, να το πει. Ήθελε να πει ότι σας παρακαλώ, οι οποίες... ένα σχόλιο έκανα επάνω σε αυτό που είπε. Να είπατε επέσχυντο και να βγει να πει να συγκεκριμένοι. Είναι το σχόλιο μου. Δεν θα αλλάξω το σχόλιο. Είναι το σχόλιο. Είναι ντροπή για μένα. Να το πω με άλλα λόγια, τι σας αρέσει? Θέλετε να το πείτε εσείς τη γνώμη σας? Εγώ τη δική μου την είπα. Να προχωρήσω όμως για να πάμε και σε θέλω να μπείτε λίγο στην ουσία. Εάν εσείς συμφωνείτε να μπαίνει ΦΠΑ 23 ή 13% ή καθόλου ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Εμένα η άποψή μου είναι να μην μπαίνει ΦΠΑ. Φορολογία στην ιδιωτική εκπαίδευση. Θεωρώ και είναι και η άποψή του κόμματος το οποίο εκπροσωπώ των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Το πιστεύει και ο κύριος Καμένος αυτό? Είχαν βγει κάποια δελτία τύπου τότε που πρώτη φορά συζητήθηκε το θέμα. Τώρα δεν το έχω μπροστά μου, μπορώ να το ανοίξω, αλλά δεν συμφωνούμε με το ΦΠΑ. Άρα διαφωνεί με την απόφαση αυτή. Δεν είχαμε πει ότι δεν συμφωνούμε με την θεολογία στην ιδιωτική εκπαίδευση. Βεβαίως και το ψηφίσαμε, κυρία Καραμαλή, διότι το μνημόνιο πραγματικά δεν ήρθε από το πουθενά. Το μνημόνιο αυτό ήρθε. Δεν ήταν των ανεξαρτήτων Ελληνών πρόταση. Δεν κυλήσετε στην κυβέρνηση. Να σας απαντήσω, γιατί δεν σας προλαβαίνω. Θέλετε να κάνετε τις ερωτήσεις όλες μαζί, να σας απαντήσω όλες μαζί? Θα με διακόπτετε στις απαντήσεις. Πώς θέλετε να το κάνω? Ναι, αλλά να μην λέμε τώρα. Επειδή ακούστηκαν άλλα αντάλλα διάφορα σήμερα, ας πούμε λοιπόν ότι το μνημόνιο αυτό από το πουθενά δεν ήρθε. Εάν οι προηγούμενες κυβερνήσεις εφήρμοζαν τα μέτρα που είχαν ψηφίσει, θα γινόταν και η πέμπτη αξιολόγηση και δεν θα φτάναμε σήμερα εδώ πέρα να μιλάμε για ακόμα ένα μνημόνιο. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσουμε την πενταετία που ουσιαστικά διαλύσατε τη ραχοκοκαλιά της μεσαίας τάξης. Και η μεσαία τάξη στην οποία, κυρία Καραμανλή, αναφερθήκατε, την οποία καλούμε τώρα να σηκώσει το βάρος. Δεν καλούμε να σηκώσει το βάρος. Εσείς τη διαλύσατε τη μεσαία τάξη, τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Και έρχεσαι τώρα να φορτώσετε σε μια μικρών λίγων μηνών κυβέρνηση όλη την καταστροφική εγκληματική πολιτική των προηγούμενων 5 ετών. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή οι εκλογές τελείωσαν και ο κόσμος απεθάνθη, σας κατέταξε και κατέταξε το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες εκεί που είναι. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι την επόμενη μέρα. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που αυτά τα μέτρα, τα προαπαιτούμενα, αυτό που δεν κάνανε πέρυσι η κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου, είναι υποχρεωμένη τώρα αυτή η κυβέρνηση να κάνει, προκειμένου η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της, να μην βυθιστούμε στο απόλυτο χάος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι παράλληλα, δρομολογώντας όλες τις εξαγγελίες και όλη τη διαδικασία που ήδη έχει ξεκινήσει με τις διώξεις και τις διενέργειες όλων των ελεκτικών μηχανισμών που πρέπει αυτές να συμβούν για τη φοροδιαφυγή,
Όπως επίσης και τις διώξεις για πρόσωπα τα οποία καταχράστηκαν και τις θέσεις τις οποίες είχαν και το πολιτικό προσωπικό, αλλά όχι μόνο, εις βάρος δικό μου, δικό σας, του κόσμου που μας παρακολουθεί, του ελληνικού λαού, να μπορέσουν να πάνε εκεί που τους αξίζει, δηλαδή στη φυλακή, και τα χρήματά τους να δοθούν σε αυτή τη χώρα, διότι από αυτά τα χρήματα ενδεχομένως κάποια μέτρα που σήμερα ξεκινούν να εφαρμόζονται μπορούν να ανατραπούν στη συνέχεια. Ξέρετε, τα μέτρα τα οποία έρχονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ψηφίζονται δεν είναι SAE, μπορούν αυτά με άλλα μέτρα να αλλάξουν. Εάν λοιπόν η χώρα μας, το κράτος αυτό, το οποίο βέβαια θυμίζω και ο κύριος Σόιμπλε είπε ότι δεν υπάρχει, άρα μάλλον πρέπει να το ξαναδομήσουμε, ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να επιβιώσει και να μην φτάσουμε σε άλλη δανειακή σύμβαση σε 2 χρόνια, ναι, είναι να μαζέψει τα χρήματα αυτά, τα οποία κλέβουν ασυστόλως όλοι αυτοί στους οποίους αναφερθήκα προηγουμένως. Μάλιστα. Μου επιτρέπετε να υπενθυμίσω κάτι. Παρακαλώ. Τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και ο κύριος Καμένος, οι δύο. Της κυβέρνησης, δεν το λέω υποτιμητικά, οι δύο άνθρωποι τέλος πάντων που συγκροτούν την κυβέρνηση, προεκλογικά είχαν υποσχεθεί ρητά και ξεκάθαρα ότι θέλουν την κατάργηση του μέτρου. Ο δε κύριος Καμένος το έχει υποσχεθεί και σε μένα τον ίδιο προσωπικά. Περιμένω να δω, και πρόσφατα του στείλα και ένα μήνυμα στο κινητό του, με το εξής ερώτημα: τελικά θα κρατηθεί η υπόσχεση ή όχι? Αυτό περιμένω να το δω. Γιατί αν δεν συμφωνήσει ο κύριος Καμένος, όπως αντιλαμβάνεστε από την κυρία Παπαδοπούλου, δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να αποφασίσει μόνος του. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει φτάσει το νομοσχέδιο ακόμα. Υπάρχει μια πρόταση. Όχι, δεν υπάρχει νομοσχέδιο. Αν μου επιτρέπετε. Είναι ψηφισμένος νόμος και τώρα θέλουμε να τον καταργήσουμε τον νόμο. Λοιπόν, σε ένα λεπτό από τώρα, γιατί έχει ευαισθησία. Με συγχωρείτε πολύ. Θα έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Σεβαστάκη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Να μας εξηγήσει ο άνθρωπος και τον ευχαριστώ. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμουν σίγουρος ότι θα βγει στην εκπομπή να μας εξηγήσει τι ακριβώς θέλει να πει. Ναι. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Δεν μπορεί, βεβαίως μπορείτε να ολοκληρώσει ο κύριος Κυριαλίδης. Να ολοκληρώσει. Ναι. Γιατί... Τον έχουμε τον κύριο Σεβαστάκη. Ναι. Γιατί εμείς επιμένουμε και το φωνάζουμε παντού, όπου μας δίνει τη δυνατότητα να το πούμε. Δεν έχει οικονομικό κέρδος αυτό το μέτρο, παρά μόνο πρόκειται περί ιδεολειψίας. Ναι. Όταν έκανα ένα ραντεβού πριν τις εκλογές του Γενάρη με τον κύριο Κουράκη, όταν το κατάφερα τέλος πάντων να τον δώσω στον Μεάρχη. Όμως, γιατί πρέπει να βγάλω τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ως τομεάρχη παιδείας, λοιπόν, μου είχε πει ότι κοιτάξτε, εμείς δεν θα προσπαθήσουμε να σας κλείσουμε, απλά θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε αχρίαστους. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Στο βιβλίο που τύπωσαν μετά. Ναι, στο βιβλίο που τύπωσαν μετά, η μαύρη βίβλο για την εκπαίδευση. Πώς το εννοούσε αυτό? Επειδή δεν μπορώ με νόμο να σε κλείσω. Θα βρω παιδεία για να καταστήσει αχρίαστα τα ιδιωτικά. Στη μαύρη βίβλο για την εκπαίδευση, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε χαρακτηρίσει το χώρο τη ιδιωτική εκπαίδευση ω παθογένεια. Παθογένεια. Λοιπόν, θα παρακαλέσω 2 λεπτά ησυχία. Κύριε Σεβαστάκη, καλησπέρα σας. Συνέχεια, κυρία Παπαδοπούλου. Κυρία Καραμαλή. Έπρεπε εσείς να το γνωρίζετε. Επειδή το γνωρίζω πολύ καλά, γι' αυτό σας το λέω. Δηλαδή ότι έκανε ο Μπαλτάς τις αθλειότητες που έκανε ο κύριος Μπαλτάς, δεν πρέπει να συνεχίζουν οι επόμενοι. Και δεν παίρνετε απαντήσεις, κύριε Καραμαλή. Έχουμε τον άνθρωπο στο τηλέφωνο. Παρακαλώ, μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Θα περιμένετε για 10 δεύτερα. Κύριε Σεβαστάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ακούμε. Τη δήλωση την έχει ακούσει όλος ο κόσμος. Ήταν μια δήλωση. Το απόσπασμα. Η οποία δήλωση. Και μάλιστα κύριε Λιάτσο, την προηγούμενη βραδιά ήμουν στο κανάλι σας όπου τοποθετήθηκα πάλι για το θέμα. Ναι, είναι αλήθεια. Μαζί για το θέμα. Στο βράδυ. Και επίσης ήταν ο πρόεδρος των ιδιωτικών σχολείων παρών στο ΜΕΓΑ και φυσικά δεν αντέδρασε γιατί δεν ήταν καθόλου αυτό το κλίμα που μεταφέρει το απόσπασμα. Αντέδρασε χαμογελώντας, κύριε Σεβαστάκη, επειδή σας σέβομαι και σας εκτιμώ. Δεν ήθελα να κερδίσω. Το είπατε και στο ΜΕΓΑ και σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, αντέδρασα χαμογελώντας, αν δείτε το πλάνο. Τι εννοούσατε, κύριε Σεβαστάκη, πείτε στον κόσμο ακριβώς τι εννοούσατε να το καταλάβουμε. Για να τελειώσει και η παρεξήγηση. Αν πρόκειται για παρεξήγηση, να τελειώσει. Απολύτως. Προέρχομαι. Σας παρακαλώ πολύ, επειδή τηλεφωνική, παρακαλώ μην μιλάμε. Σας ακούμε, κύριε Σεβαστάκη. Λέω προέρχομαι από την ιδιωτική εκπαίδευση πάρα από 12 χρόνια. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να έχω μια τέτοια θέση. Προφανώς είναι επισφαλής και αβαθής μια τέτοια προσέγγιση. Ακούστε, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φτύρεται, ούτε εκλογές έχει μπροστά του, ούτε πιέζεται από το target group του, το οποίο δεν είναι προς την πλευρά της ιδιωτικής εκπαίδευσης, εντούτοις έχει μια μέρη να το μετριάσει και να το πάρει πίσω το μέτρο. Να το εξαφανίσει, αυτό το ρήμα για να χρησιμοποιήσει, ίσως λίγο παρακάτω στο διάλογο, να το εξαφανίσει το μέτρο. Αυτό είναι η μέρη να του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα μέτρο σε λάθος κατεύθυνση.
Μάλιστα. Που σημαίνει ότι έχει μια άλλου τύπου ευαισθησία. Αν και δεν πιέζεται εκλογικά, αν και δεν πιέζεται από μια εκλογική ιδιοτέλεια, νομίζω αυτή την λέξη είχα χρησιμοποιήσει και στο, και στον διάλογο, εν τούτης έχει αυτή τη μέρημνα που σημαίνει ότι η προσπάθεια να, καταρχήν να το μετριάσει, νομίζω αργότερα να το εξαφανίσει ή αν καταφέρει και πείσει με ένα ισοδύναμο ισχυρότερο, νομίζω η κατεύθυνση είναι αυτή. Τώρα. Από το να σου πάρω, να σου μοντάρω, να αποσπάσω, μπορεί να μην το είπα και καλά. Μπορεί να μην το είπατε και καλά. Μέσα. Αυτό κάτι... Μπορεί να μην το είπα και καλά. Αλλά, λέω, αλλά έχω μιλήσει πάνω στο θέμα πάρα πολλές φορές. Δηλαδή πάνω από 10, πάνω, 10 συνεντεύξεις έχω δώσει πάνω στο θέμα, πάνω στο επίπεδο στα κανάλια, σε διάφορα κανάλια. Λοιπόν, είναι μια εξήγηση αυτή που δίνετε. Είναι μια εξήγηση. Απολύτως. Και ότι λέτε ότι μπορεί και να μην το διατυπώσατε σωστά. Οπότε να παρεμηνέθηκε κατά κάποιο τρόπο. Ακούστε κάτι. Εκείνη τη στιγμή, όταν αποσπάσεις κάτι, μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Το ξέρεις, άνθρωπος στο media. Παρακάτω, μάλιστα χρησιμοποίησα το ρήμα εξαφανίσει. Να το εξαφανίσει το μέτρο. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά δηλαδή τη φράση. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλει κάποιος να πει κάτι στον κύριο Σεβαστάκη για να συνεχίσουμε ή όχι. Ακούστε κάτι. Μηχανισμούς κοινωνικής αποσταθεροποίησης, κοινωνικής σταθεροποίησης όπως είναι τα σχολεία, δεν τους χτυπάς. Είναι πόροι. Είστε πολύ σαφείς, κύριε Σεβαστάκη, και πολύ χαίρομαι για την τοποθέτησή σας. Και οικονομικοί πόροι. Δεν τους χτυπάς. Και το δημόσιο σχολείο είναι παραπληρωματική η σχέση τους, δεν είναι ανταγωνιστική. Είναι παραπληρωματική η σχέση των δύο δομών. Δεν τους χτυπάς. Είναι θέματα. Και γύρομαι και εξοργίζομαι όταν αστόχαστα πάρα χρόνια γίνεται μια τρομερά επιθετική διαχείριση συνολικά της μόρφωσης. Μια πλήρης απαξίωση της μόρφωσης του μορφωτικού ιδανικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεβαστάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μακρύ. Είναι προς τιμήν του, φίλες και φίλοι, ότι βγήκε ο κύριος Σεβαστάκης και έδωσε τις εξηγήσεις αυτές που ακούσατε μόλις. Είναι προς τιμήν του και ήταν και ξεκάθαρη θέση του. Άλλωστε, και... εγώ τον είχα δημόσια, του είχα πει τότε ότι με εξέπληξαν τη θέση του πολύ πιο νωρίς. Και εγώ δέχομαι αυτά που λέει και θεωρώ ότι ήταν μια ατυχή στιγμή. Ναι. Και το θεωρώ επίσης πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο και πολύ καλό εκπαιδευτικό. Άρα, ας τα ξεχάσουμε αυτά. Πάμε παρακάτω όμως. Εγώ θέλω να βάλω και κάποια άλλα θέματα. Η όλη κίνηση, δεν θεωρώ ότι ήταν αστοχή, αυτό έχει τον κύριο Σεβαστάκη, αυτό έκλεισε. Η όλη κίνηση της κυβέρνησης νομίζω ότι στηρίζεται σε τρομακτική ιδεοληψία και δεν μιλάω πολιτικά. Εγώ μιλάω πάντα από την πλευρά της πραγματικής οικονομίας. Όταν ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός δηλώνει και σωστά το κάνει ότι είναι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και ότι δέχεται στο κόμμα αυτό που δημιουργεί επανασυστήνει να φέρει κόσμο από όλους τους πολιτικούς χώρους έτσι ώστε να υπάρξει μια ομαλότητα στην κοινωνία, θεωρώ ότι αυτές οι ιδεοληψίες που πιθανόν να δημιουργήσουν διχασμούς και κοινωνικούς αυτοματισμούς είναι πέραν και έξω από τη σημερινή πραγματικότητα της χώρας μας. Πάμε λίγο παρακάτω για να εξηγήσω. Και το βάζω από την αρχή για να μην παρεξηγηθώ. Θεωρώ ότι όλοι ως πολίτες της χώρας έχουμε υποχρέωση να πληρώνουμε ΦΠΑ, να πληρώνουμε τους φόρους μας για να έχουμε απαιτήσεις από το κράτος να εξυπηρετεί τις ανάγκες μας. Και θεωρώ ότι πρέπει να πληρώνουμε έστω και ένα ευρώ σε κάθε κίνησή μας για λόγους εκπαιδευτικούς. Να μην θεωρούμε το κράτος απέναντί μας και δεν έχουμε καμία υποχρέωση. Άρα δηλώνω τη θέση μου ευθαρσώς. Όμως τι σημαίνει αυτό. Στα σχολεία κάτι που δεν υπόθηκε, πέρανε και παιδιά ειδικών προδιαγραφών. Και ειδικών προδιαγραφών, επειδή και η κυρία Τζούφη είναι και αυτή πάνω στο θέμα του παιδιού, ξέρει τι εννοώ και νομίζω και όλοι μας ακούνε. Τα δημόσια σχολεία δεν έχουν τη δυνατότητα, δυστυχώς στην Ελλάδα, τα παιδιά που έχουν δυνατότητες, αλλά ειδικές προδιαγραφές εκπαίδευσης, να τα εκπαιδεύσουν. Έτσι δεν είναι, κυρία Τζούφη. Έτσι, το ξέρετε, είστε επιστήμον. Έτσι, μπράβο. Και άρα, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, να πω πείτε, ότι γιατί... ο Υπουργός ήταν από τα πρώτα πράγματα που εξάγγειλε ότι πραγματικά πρέπει να καταθέσουμε ένα νομοσχέδιο που να αντιμετωπίσουμε ριζικά τα ζητήματα των παιδιών με αναπηρίες, θα έλεγα εγώ, πάσης μαθησιακών. Είναι ειδικών προδιαγραφών ή μαθησιακών δυσκολιών. Έτσι.
διοργάνωση. Έτσι, διότι έχουμε πολύ σοβαρό θέμα που η οργάνωσή του απαιτεί. Και μεγάλο ποσοστό, κυρία Τζούφη. Το ξέρω, ναι. Έτσι, από τις απλές περιπτώσεις που είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όμως πολύ σύνθετο. Επαναλαμβάνω, επειδή είναι ένα πράγμα το οποίο το ξέρετε και γι' αυτό. Πολλά χρόνια, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αυτό λέω. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες που είμαστε πολύ μακράν. Άρα είναι η ανάγκη, θέλω να βάλω την ανάγκη και ο Υπουργός μπορεί να λέει ότι θέλει στη θεωρία, στην πράξη δηλώνει τα αντίθετα. Πάμε λίγο παρακάτω. Χωρίς να είμαι εναντίον του ανθρώπου. Πρώτα πράγματα δεν τον ξέρω τον Υπουργό. Στις προγραμματικές δηλώσεις ότι θα δοθεί. Στα λόγια να σας πω, κυρία Τζούφη, στα λόγια όμως είστε καλοί. Οι Έλληνες φημιζόμαστε και για τα λόγια. Στην πράξη αποδεικνύει ο καθένας τι σκέφτεται. Αυτό είναι μια εξαγγελία η οποία μένει να αποδειχθεί αν πραγματικά θα μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε. Συμφωνώ μαζί σας. Μιλάμε για αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής. Πάω λίγο παρακάτω. Επίσης, αυτό που δεν είπε με περισσή ευγένεια ο κύριος Κυραηλίδης είναι ότι αν είπε κάτι και το άφησε στη μέση. Εγώ θα το συνεχίσω. Αν κάποιος γονέας δεν μπορεί να το πληρώσει, ο κύριος Κυραηλίδης ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορείς να διώξεις το παιδί από το σχολείο. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Άρα θα το κρατήσεις και θα υποστεί το σχολείο τη συνέπεια που είπε του νόμου για να πληρώσει το ΦΠΑ που είναι υποχρέωση και δεν τον εισπράττει. Και έτσι θα προκύψει το λουπί. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάω λίγο, ακόμα λίγο παρακάτω. Εδώ πέρα είπε ο κύριος Μπουτζάνης κάτι που συμφωνώ μαζί του. Το κράτος με την τακτική αυτή κάνει δύο λάθη. Το πρώτο, εξωθεί τους πολίτες στο να πάνε στην παρανομία και θα υπάρξει, κύριε Μπουτζάνη, παρανομία. Εγώ με τις πραγματικές οικονομίες και το καταλαβαίνω αυτό. Υπήρχε, θα αυξηθεί. Για έναν απλό λόγο. Όσο αυξάνεις τους φόρους, αυτός που ρέπει προς την παρανομία ή την έχει κάνει ήδη, του δίνει το δικαίωμα να κερδίσει περισσότερα μη συμμετέχοντας. Άρα θα δούμε τέτοια φαινόμενα και τα σχολεία όπως του κυρίου Κυραηλίδη που είναι εμφανή τα πάντα τους και επίσημα θα βρεθούν εκ του ανταγωνισμού πιθανόν έξω από την αγορά. Το άλλο που θέλω να πω και το οποίο δεν έχει υποθεί, είπε κάτι ο κύριος Χαραλίδης πάρα πολύ σωστά. Επειδή τα σχολεία, γενικά η εκπαίδευση είναι εντάσσεως προσωπικού, δηλαδή έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από το προσωπικό, η δουλειά γίνεται μέσω του προσωπικού, άρα είναι θέσεις εργασίας, αλλά και το κόστος του σχολείου είναι, στηρίζεται στις θέσεις εργασίας, το 20% που περισσεύει, που είναι τα γενικά έξοδα του σχολείου, εκεί πέρα υπάρχει ένα παιχνιδάκι, το οποίο δεν το έχει πει κανείς. Μέχρι στιγμής αυτά τα έξοδα ήταν εμπεριέχοντο στο ΦΠΑ, είχαν το ΦΠΑ μέσα τους και ήταν κόστος του σχολείου. Με τη βλακεία που γίνεται να ξαναμπεί το σχολείο στη διαδικασία του ΦΠΑ, αυτά τα έξοδα θα εκπίπτουνε. Άρα το σχολείο, με την καλή έννοια του όρου, θα κερδίσει αυτή τη διαφορά, την οποία θα τη χάσει το κράτος. Δεν παίρνει όλα τα λεφτά του ΦΠΑ που βάζει στο παιχνίδι. Μάλιστα. Θα χάσει και τα λεφτά. Άρα είναι βλακώδης η κίνηση, δημιουργεί και λόγω φορολογίας και λόγω της πίεσης στον ήδη πιεσμένο ελληνικό λαό βλήματα, χωρίς να φέρει τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Και κλείνω. Με όλα αυτά που λέγονται, εγώ θεωρώ και δεν τα περνάω έτσι, επειδή είμαι και εγώ πολίτης της χώρας και μιλάω σαν πολίτης της χώρας, ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα. Αυτή η κρυφή ατζέντα πιστεύω ότι στηρίζεται στο ότι μπροστά στην κυβερνησιμότητα και στην διάρκεια αυτής θα δοθούν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα καταπιούμε ολόκληρα. Ο ελληνικός λαός πρέπει να έχει ένα πράγμα στο μυαλό του. Να είναι ψύχρεμος και να βλέπει και να ακούει πίσω από τις λέξεις και τις εικόνες που του δίνονται. Διότι όλοι μας το θέλουμε και δεν το θέλουμε, θα το πω λαϊκά, μαρτυράμε χωρίς ξύλο. Ό,τι θέλει να πει ο καθένας μας, το λέει. Ο λαός λοιπόν πρέπει να καταλαβαίνει για να ξέρει τι τον περιμένει και να αντιδρά αντιστοίχως. Για τη δημοκρατία έχουμε και αυτή την πάση της αντιρρήσης. Ευχαριστώ κύριε Μακρύ. Θα πάω σε διαφημίσεις και αμέσως μετά στους δύο δημοσιογράφους της παρέας, την κυρία Ζαφυριάδου και τον κύριο Κουτζάνη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Όσα μπορώ θα βγάλω στον αέρα. Διαφημίσεις 2 λεπτών.